Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρία Περιφερειακή Σύμβουλε, κύριοι εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχών, κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων συλλόγων, αγαπητοί συμπολίτες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η σημερινή Λαϊκή Συνέλευση συνεκλήθη ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι και οι φορείς της Νεάπολης για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του αστυνομικού τμήματος Νεαπόλεως από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση. Όπως θα έχετε ενημερωθεί και από τον τοπικό τύπο, την Παρασκευή 5 Δευτέρου, έπειτα από σειρά πιέσεων και αναβολών από μέρους του Υπουργείου, η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον κύριο Δήμαρχο, τους Προέδρους των Δημοτικών Παρατάξεων, κύριο Κουνενάκη και κύριο Καρατζή και μου, μεταβήκαμε στην Αθήνα, όπου συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα κύριο Αναγνωστάκη, παρουσία του βουλευτή Λασιθίου κύριου Θαψανιώτη. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν με γλαφυρό τρόπο όλα τα επιχειρήματα για την ανάγκη παραμονής του αστυνομικού τμήματος στη Νεάπολη. Δυστυχώς ο κύριος Γραμματέας μας είπε ούτε λίγο την πολύ ότι η απόφαση είναι ηλυμένη. Όσον αφορά την αστυνόμευση της περιοχής, ο κύριος Γενικός Γραμματέας δεσμεύθηκε ότι θα πραγματοποιείται από τις δυνάμεις που θα αποδεσμευτούν από τις καταργήσεις του αστυνομικού τμήματος. Επίσης, μας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει αντίρρηση για τη μεταφορά της διοίκησης στον ΤΑΕ, εφόσον συμφωνήσει ο αστυνομικός διευθυντής Λασιθίου και ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως διαφάνει ότι παρόλη την καλή του πρόθεση ο κύριος Γενικός Γραμματέας δεν έχει αξιολογήσει πλήρως τη σημασία διατήρησης του αστυνομικού τμήματος Νεαπόλεως τόσο για την έμπρεχνη λειτουργία των δικαστηρίων όπως μαρτυρά και το έγγραφο της Αγγελίας και του καταστήματος κράτησης Νεάπολης όσο και για την αστυνόμευση της περιοχής του Επάνω Μεραμπέλου. Στη συνέχεια θα καλέσω το σεβασμιότατο κύριο Μητροπολίτη Γεράσιμο να μας πει δύο λόγια. Χαίρομαι ιδιαιτέρως για τη σύγκληση της Λαϊκής Συνελεύσεως αυτής, η οποία έγινε με την πρωτοβουλία του Δήμου μας, με σκοπό εν όψη της μεταφοράς του αστυνομικού τμήματος Νεαπόλεως. Προσήλθαμε με πολύ χαρά, διότι το αίτημα όλων μας είναι δίκαιο. Λυπάμαι που η συμμετοχή δεν είναι τόσο μεγάλη. Γιατί όλοι πρέπει να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στα κέντρα των αποφάσεων για να τους πούμε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με οικονομικά κριτήρια, αλλά λαμβάνονται εν όψη των ιδιαιτεροτήτων οι οποίες υπάρχουν σε κάθε τοπική κοινωνία. Λαμβάνονται ύστερα από διάλογο και ύστερα από την ακοή των αιτημάτων του τόπου. Θέλω όλοι μαζί και οι φορείς και ο κόσμος να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουμε το σκοπό της σημερινής συνελεύσεως, γιατί πρέπει να δώσουμε, να γίνει μάλλον κατανοητό και αντιληπτό ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα και να αισθάνεται και να ζει ασφαλής. Και ο τόπος μας, αυτό το οποίο διεκδικεί, δεν είναι άδικο, διότι υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι μια περιοχή τουριστική, αλλά και η ύπαρξη και των φυλακών και των δικαστηρίων αποτελούν απαραίτητη τη διατήρηση του αστυνομικού τμήματος. Εύχομαι σε όλους να έχετε υγεία και εύχομαι όλοι μαζί να επιτύχουμε το σκοπό της σημερινής συνελεύσεως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Παρόλη τη σύντομη παρουσία του κοντά μας δείχνει ευθύς εξ αρχής την πρόθεσή του να είναι μαζί μας στους αγώνες μας. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, θα ήθελα να επισημάνω ότι στη σημερινή συνέλευση είχαν προσκληθεί τόσο οι βουλευτές του νομού μας, όσο και οι εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχών, οι φορείς και οι σύλλογοι του καταστήματος κράτησης, η εισαγγελία πρωτοδικών και οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δήμαρχο που θα μας κάνει μια αναλυτική ενημέρωση για όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με τον κύριο Αναγνωστάκη στην Αθήνα.
Καλησπέρα. Θα αποφύγω τις προσφωνίες, αφού έτσι αλλιώς υπόθηκαν και ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ. Είναι γνωστό το ζήτημα το οποίο ανέκυψε πριν λίγο καιρό και αυτό υποτίθεται στα πλαίσια των περιορισμών του δημόσιου τομέα, εξοικονόμησης ανθρωπίνων πόρων για την, όπως πάντα λέγεται, καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών. Είδαμε όμως μέχρι τώρα ότι από τις αντίστοιχες κινήσεις που έγιναν σε άλλους τομείς, είτε λέγεται φορεία, είτε λέγεται ΙΚΑ, είτε λέγονται τόσοι άλλοι φορείς οι οποίοι συντμήθηκαν σε μικρότερα, αν θέλετε, σχήματα, δεν απέδωσαν. Έγινε το τραγικό, το ότι ενώ εμφανίζουμε με τέτοιες κινήσεις προς τους δανειστές μας ότι περιορίζεται ο δημόσιος τομέας, ταυτόχρονα αυξάνεται υπέρμετρα ο τομέας των συνταξιούχων, που είναι μία ή άλλη. Άρα με ημίμετρα, συνολικά οι κυβερνήσεις τον τελευταίο καιρό προσπαθούν να λύσουν καθοριστικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τελευταίο λοιπόν ανέκυψε το θέμα της κατάργησης του αστυνομικού τμήματος της Νεάπολης. Πάλι, όπως πάντα, με ένα μηχανιστικό τρόπο, ένα αστυνομικό τμήμα αναδήμο και τελειώσαμε, αγνοώντας τις τοπικές συνθήκες που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στη συγκεκριμένη μας δε περίπτωση είναι γνωστό και δεδομένο η λειτουργία αφενός μεν των δικαστηρίων της Νεάπολης και αφετέρου του καταστήματος κράτησης. Εγώ, από το 82 συμμετέχω στα κοινά, ποτέ άλλοτε πρωτοδίκης ή εισαγγελέας δεν πήρε θέση και παίρνει τώρα. Και λέει μην το καταργήσετε για τη σωστή λειτουργία των συναφών υπηρεσιών. Και αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να σταματήσει, γι' αυτό και η, αν θέλετε, η διεκδίκηση της διατήρησης της υφισταμένης κατάστασης πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό και όταν η τοπική κοινότητα εδώ είπε να κάνουμε μια λαϊκή συνέλευση, προφανώς και ο Δήμος τη στήριξε και τη στηρίζει και θα τη στηρίζει και θα είναι μπροστά σε όλες αυτές τις ενέργειες που θα αποφασιστούμε να κάνουμε, γιατί δεν γίνεται, αν θέλετε, στα πλαίσια της μικροπολιτικής για να ικανοποιήσουμε, αλλά στην ουσιαστική λειτουργία των υπηρεσιών και την παροχή σοβαρής ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής. Τους εξηγήσαμε ότι εκτός από την παρουσία των δικαστηρίων, αφενός μεν ο τεράστιος τουριστικός τομέας που υπάρχει από το Σύσι μέχρι την Πλάκα, αλλά και η στήριξη του οροπεδίου Λασιθίου από τις αστυνομικές αρχές της Νεάπολης, απαιτεί έναν άλλο σχεδιασμό. Ανταυτού δώσαν υπόσχεση ότι θα συστήσουν αστυνομικό τμήμα στο οροπέδιο. Θα. Την ίδια στιγμή πληροφορούμαστε ότι σε Δήμο του Νομού δεν έχει σημασία το όνομα, σημασία έχει η λογική, η οποία αποδεικνύει ότι δεν έγινε η όποια αλλαγή στην κατεύθυνση ενός σοβαρού και ουσιαστικού σχεδιασμού, αλλά κάτσαμε σε ένα χάρτη, σβήσαμε αυτά εδώ, τα συνενώσαμε, τελειώσαμε χωρίς να σκεφτούμε την ουσία. Σε άλλο λοιπόν Δήμο του Νομού, εκτός από το αστυνομικό τμήμα, διατηρείται και αστυνομικός σταθμός. Καταργήσαμε αστυνομικό σταθμό στο Σύσι, καταργήσαμε στην Λούντα, καταργήσαμε στην Κριτσά. Σωστά ενδεχομένως. Εκεί γιατί? Όταν λοιπόν εδώ έχουμε τόσα ζητήματα σοβαρής παραβατικότητας εξαιτίας παρουσίας συγκεκριμένων ομάδων, έχουμε στο πολύ άμεσο μέλλον, όχι απλά πιθανότητα, βεβαιότητα της λειτουργίας των φυλακών. Με ένα μεγάλο αριθμό κρατουμένων, με μια πανσπερμία, αν θέλετε, αδικημάτων. Αυτή η κατάσταση απαιτεί σίγουρα πρόσθετη αστυνομική παρουσία για να έχει ο πολίτης της περιοχής, για να έχει ο πολίτης του Δήμου μας την αίσθηση της ασφάλειας. Αυτά όλα και εγώ και οι επικεφαλής των παρατάξεων που πήγαμε στο Γενικό Γραμματέα είχε αποφασιστεί να ήταν και ο κύριος Πάγκαλος μαζί μας, αλλά για λόγους υγείας εκείνη τη μέρα δεν κατάφερε να είναι. Δηλαδή και να ήταν μια και το αυτό, γιατί και εμείς που πήγαμε μάλλον
αν θέλετε, τελειωμένη υπόθεση συζητάγαμε. Εγώ παρόλα τα αυτά, επειδή είμαι εκτός, αν θέλετε έτσι, υποχρεωτικής κατάστασης σε συνεχή επαφή με τους ανθρώπους της Νεάπολης, ειδικά με τον Μανώλη τον Σπανάκη, ο οποίος και λόγω, αν θέλετε, επαγγέλματος, έχει τη δυνατότητα να μας δώσει μια-δυο πληροφορίες παραπάνω, έκανα δεύτερο έγγραφο προχτές, στις 18 Δευτέρου, χτες, πάντα στο Γενικό Γραμματέα, με θέμα κατάργηση αστυνομικού τμήματος, τον οποίο του λέω τα εξής. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το σχετικό ήταν το αρχικό έγγραφο που στείλαμε και το οποίο υποστηρίξαμε κατά την παρουσία μας εκεί, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα παρακάτω που ενισχύουν τη θέση μας για επανεξέταση της κατάργησης του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης. Πρώτον, η απέτηση βραχίας κράτησης για τους κρατούμενους υπόδικους δεν θα υπάρχει. Και η πιθανότητα στέγασής τους στα ΤΑΕ δεν εξυπηρετείται τους σκοπούς. Τα ΤΑΕ είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι αστυνομικό τμήμα. Δεν μπορούν να καλύψουν τέτοια πράγματα. Δεύτερον, υπάρχει πληροφορία, όπως σας είπα πριν, ότι παρά τις αρχικές θέσεις σας για ένα αστυνομικό τμήμα ανά Δήμο, διατηρείται αστυνομικό τμήμα σε Δήμο του Νομού Λαστιού. Αν όντως συμβαίνει αυτό, μιλάμε για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Παρακαλούμε να επανεξεταστεί σοβαρά το θέμα της κατάργησης του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης για όλους τους προαναφερθέντες λόγους. Είπα σε κάποιους από εσάς που συζητάμε ότι αν πράγματι διατηρηθεί αυτή η υπόθεση του αστυνομικού σταθμού σε κάποιον άλλο Δήμο, νομίζω ότι για μας είναι κάζους μπέλη. Δηλαδή εκεί πράγματι θα πρέπει να κατέβουμε στο πεζοδρόμιο. Δεν είμαστε δημοτική αρχή οι οποίοι θέλουμε να φωνάζουμε για να φωνάζουμε. Αλλά αν υπάρχει τόσο πολύ δίκιο, τότε δεν νομίζω ότι κανείς θα μας σταματήσει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία οφείλουν να λειτουργούν στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στη Νεάπολη. Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε με τον Γενικό Γραμματέα, κάλεσα τον μέχρι χτες αστυνομικό, προχτές αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Περάκη. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει συζήτηση ουσίας, διότι ήταν ή πατμόν, αν θέλετε, ή υποκρίσιν, όπως θέλετε πέστε το, για να κάνουμε μια συζήτηση παραπάνω και εκτός αυτού να συζητήσουμε λίγο περισσότερο το ζήτημα της μετακίνησης του ΤΑΕ ή κάποιων υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης που θα μπορούσαν να στεγαστούν στα κτίρια εδώ. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης είχα βάλει τον ειδικό σύμβουλο, τον Γιάννη τον Τζιχλή, και μου είχε δώσει όλες τις κατόψεις των κτιρίων που υπάρχουν στην πλατεία, το ΠΗ δηλαδή, παλιά κάτω που ήταν ο Δήμος, τα δικαστήρια, εκεί που στεγάζεται το αστυνομικό τμήμα τώρα, αλλά και πίσω όλα τα κτίρια στη σειρά του ΚΑΠΗ. Ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα για μια αναδιάταξη των κτιρίων, για να δούμε πώς διαχειριζόμαστε αυτούς τους χώρους. Ήρθε πράγματι ο κύριος Περάκης, 15 του μήνα, την Δευτέρα δηλαδή, και κάναμε μια πρώτη κουβέντα, του υπέδειξα κάποιες λύσεις, του είπα ότι εφόσον η αστυνομική διεύθυνση θεωρεί ότι επιχειρησιακά η στέγαση των ΤΑΕ μπορεί να γίνει στην Νεάπολη, ο Δήμος το στηρίζει και θα το στηρίξει με την διαμόρφωση των χώρων στα κτίρια που υπάρχουν εφόσον χρειάζεται τούτο. Ουσιαστικά βέβαια ξαναλέμε εδώ και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξαναλέμε ότι η μεταφορά των ΤΑΕ εδώ δεν είναι αστυνομικό τμήμα. Είναι σίγουρο βέβαια ότι η παρουσία των ΤΑΕ έχει άλλα καλά. Το ότι είναι άνθρωποι που είναι συνέχεια έξω, είναι συνέχεια στην ύπαιθρο που μας απασχολεί, είναι γνωστά τα ζητήματα με τα ζώα στα χωράφια μας, είναι γνωστά τα υπά θέματα. Άρα είναι κάτι το σοβαρό, δεν είναι αυτό ακριβώς που ενδεχομένως θα θέλαμε, γιατί εάν επιμείνουμε σε αυτό χάνουμε το επιχείρημα το ότι τα δικαστήρια, τα ΤΑΕ δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που είπαμε πριν για την προσωρινή κράτηση των υποδίκων. Όμως, εάν στο δρόμο δούμε ότι πράγματι τηρούνται οι αρχές που έβαλαν, δηλαδή δεν διατηρηθεί αστυνομικός σταθμός σε άλλο Δήμο, εάν αυτό το ζήτημα δούμε όλοι μαζί ξανά σε μια επόμενη συζήτηση ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, τότε ο Δήμος θα ζητήσει την μεταφορά των ΤΑΕ εδώ στα κτίρια της Νεάπολης, ούτως ώστε
μερικώς να καλύψουμε το αίσθημα της ασφάλειας που είναι απαραίτητο σε μια περιοχή με αραιή πυκνότητα οίκησης, που σημαίνει ότι η αστυνομική παρουσία είναι πολύ περισσότερο αναγκαία από ότι είναι σε ένα αστικό κέντρο όπου μπορεί ο ένας να δει τον άλλο, άρα ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή ο γείτονας μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει συμβαίνει εδώ, τρέξτε να δείτε τι κάνετε. Έδωσα λοιπόν στον κύριο Περάκη δύο συγκεκριμένες λύσεις. Είπε ότι θα τις συζήταγε με τον πιθανό και όπως απεδείχθη πραγματικά τον διάδοχό του, τον κύριο Πετάση, τον κύριο Μανώλη τον Πετάση, ο οποίος από σήμερα ανέλαβε κανονικά αστυνομικός διευθυντής Λασιθίου. Επικοινώνησα μαζί του, αφενός με να δω αν θα είχε τη δυνατότητα να είναι παρόν εδώ σήμερα. Όμως για λόγους υγείας σήμερα το πρωί πήγε δύο φορές ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να είναι. Με ενημέρωσε ότι θα είναι κάποιοι από τον Σύλλογο Αξιωματικών της Αστυνομίας και από ό,τι βλέπω όντως είναι εδώ άνθρωποι από την αστυνομία οι οποίοι θα μεταφέρουν την εικόνα που θα δώσουμε προς τα έξω στον αστυνομικό διευθυντή. Του είπα ότι περιμένω από Δευτέρα, μόλις αναλάβει ο άνθρωπος από την υγεία του, να έρθει να καθίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση. Φάνηκε ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ακόμα. Και είπαμε ότι εμείς σε πρώτη φάση, του μετέφερα, ότι εμείς σε πρώτη φάση, χωρίς ακρότητες, θα επιμείνουμε στο δίκαιο αίτημά μας. Αν όμως υπάρξουν ζητήματα, τότε προφανώς θα αλλάξουμε και εμείς τακτική και αυτό που μετέφερα δεν είναι απειλή, είναι υποχρέωσή μας για να διατηρήσουμε αυτά που πρέπει να διατηρήσουμε στην περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το αστυνομικό τμήμα. Περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους και θα αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο ποιες θα είναι οι ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Δεσμευόμαστε σαν Δήμος ότι για θέματα όπως είναι αυτό που, αν θέλετε, αυτό μάλιστα δεν αφορά μόνο τη Νέα Πόλη. Αφοράει όλο το Δήμο, αφού αφοράει όλο το Πάνω Μεραμπέλο. Όποια είναι η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, αυτή θα είναι και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνέχεια, αν χρειαστεί, να ξαναπάρουμε απόφαση. Είναι δέσμευση. Νομίζω ότι για το θέμα αυτό δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Το θέμα το παρακολουθούμε. Ελπίζουμε ότι αν χρειαστεί να γίνει και επόμενη συνάντηση για αυτό το θέμα στο Υπουργείο, θα υπάρξει δυνατότητα να είναι και οι δύο βουλευτές αυτή τη φορά μαζί μας, και ο κυβερνητικός και ο κ. Πλακιτάκης, μήπως και καταφέρουμε να πετύχουμε όλοι μαζί. Βασικό βέβαια σε αυτή την ιστορία νομίζω, αγαπητοί συμπολίτες, είναι ότι, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, να φανεί ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι είμαστε πολλοί, ότι δεν αν θέλετε, αντιδρούν 10, 20, 30 άνθρωποι. Σημαντικό απόψε το ότι βλέπω τους περισσότερους από τους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων του Πάνω Μεραμπέλου εδώ. Θα ήθελα κι εγώ να είναι πατητή η αίθουσα απόψε. Δεν έχει σημασία. Όμως νομίζω ότι και η παρουσία των φορέων, όλων των φορέων εδώ της περιοχής, δείχνει αυτό το πράγμα. Ίσως να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες. Νομίζω όμως ότι στην διεκδίκηση των δικαίων μας πρέπει να αφήσουμε όλες τις άλλες δικαιολογίες. Η παρουσία του καθενός μας σε αυτή την υπόθεση είναι σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους προέδρους των Δημοτικών Παρατάξεων, στο κύριο Κουνενάκη. Αυτή την περίπτωση την έχουμε ξαναζήσει. Η αποψήλωση υπηρεσιών, τώρα 5 χρόνια. Αυτό ζούμε και δυστυχώς αυτό γίνεται σε βάρος των πλέον απομακρυσμένων περιοχών. Έχουμε ξανακάνει συναντήσεις εδώ. Μην ξεχνάτε ότι έκλεισε η εφορία, έκλεισε το ΙΚΑ, κλείσανε οι σταθμοί. Κάνουμε προσπάθειες να κρατήσουμε κάποιες μονάδες, να μείνει κάτι με το ΙΚΑ, έμεινε κάτι εδώ, να μείνει κάτι με την εφορία, έμεινε κάτι εδώ, κατά πόσο βέβαια εξυπηρετούν
είναι ένα θέμα. Τώρα συνεχίζει την υπόθεση με το αστυνομικό τμήμα. Και όντως, όπως είπε και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος, όλοι μας και ο βουλευτής στηρίξαμε την παραμονή του τμήματος παραθέτοντας διάφορα επιχειρήματα, τα οποία αποδεικνύουν την αναγκαιότητα. Θέλω όμως να σας πω τι είπαν και αυτοί, γιατί πρέπει να δεσμεύονται και αυτοί και είναι και αξιωματικοί εδώ της αστυνομίας που πρέπει να τα ακούσουν. Καταρχήν ο Γενικός Γραμματέας μας είπε ότι υπάρχει μια φοβερή αποψήλωση των υπηρεσιών της αστυνομίας τα τελευταία 5 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην επιτελείται αστυνομικό έργο. Δηλαδή υπάρχουν αστυνομικά τμήματα τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ έξω. Διότι για να στήσει ένα αστυνομικό τμήμα χρειάζεται μια επάρκεια προσωπικού για να μπορεί να κάνει δουλειά του. Και είπαμε εκεί ότι υπάρχει παντελής απουσία στα χωριά ιδιαίτερα, στις αγροτικές περιοχές. Δεν βλέπουν οι άνθρωποι κανένα, με αποτέλεσμα να επιτείνεται το αίσθημα ανασφάλειας. Μας είπε εκεί βέβαια ότι πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια θα προσλάβουν περίπου 500 αστυνομικούς. Ξεκινά μια διαδικασία για 500 μόνιμους. Αυτό είναι μια αλλαγή στα τελευταία 5 χρόνια. Σημαντική, αλλά προφανώς είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Και μας είπε μάλιστα ότι μόνο 5.000 περίπου διατίθεται για ασφάλεια υψηλών προσώπων. Και κοιτάζουν να δουν να κάνουν κάποιες αλλαγές και τα υπά, ώστε να εξοικονομήσουν κόσμο να βγαίνουν έξω. Στο πλαίσιο αυτών, η επιχειρησιακή της αστυνομίας και όχι η πολιτική ηγεσία, σε επίπεδο Κρήτης και άλλων περιοχών, πρότεινε ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό συζητήθηκε και από την επιθεώρηση Κρήτης, αλλά και από τους αστυνομικούς διευθυντές, οι οποίοι εισηγήθηκαν και συμφώνησαν με αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν πρόταση καμιά κυβέρνηση ούτε κανός πολιτικού προσώπου. Ήταν επιχειρησιακή πρόταση με στόχο να εξοικονομηθούν δυνάμεις για να μπορούν να κάνουν αστυνομικό έργο. Και μάλιστα μας είπαν ότι αυτή την πρόταση την παρουσίασαν και σε φορείς και στους Δήμους. Πριν γίνουν αυτές οι διαδικασίες που κάνουν στο τοπικό συμβούλιο και στο Δήμο. Άρα λοιπόν υπήρχε μια πρώτη γνώση για το τι επρόκειτο να συμβεί. Και φυσικά υπήρξαν και αντιδράσεις που ξέρετε. Αυτό λοιπόν που λένε πάνω, που μας είπαν, είναι ότι εάν καταφέρουν να βγάλουν κόσμο έξω, τότε θα ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και η αστυνόμευση. Και μάλιστα, επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα οργανωθούν ΜΚΟ, έτσι λένε, κινητές μονάδες, μειχτές, οι οποίες θα κινούνται κυρίως στην Ήπεθρο και αλλού, όπου πραγματικά αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα. Λέει, στα χωριά μας, δεν ξέρω αν έχει παρουσιαστεί τα τελευταία 2 χρόνια κανείς αστυνομικός. Αυτό μας το λένε όλοι οι πρόεδροι, ότι υπάρχει αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο. Τους είπαμε για την αγροφυλακή και τις κακές επιπτώσεις από την κατάρρισή της. Φυσικά μας είπαν ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν συζητούν καθόλου το θέμα της επανασύστασης, αλλά προφανές είναι ότι ξέρουν το πρόβλημα. Μάλιστα παρόν ήταν ο ταξίαρχος, ο οποίος κατέβηκε από τις Μάλες, ο κ. Βογγυράκης, ο οποίος μας είπε τα γεγονότα γύρω από τις ανάγκες, το νομικό πλαίσιο κλπ. Και βεβαίως ξέρει και ο άνθρωπος πολύ καλά το τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως ένα θέμα είναι το εξής, ότι συζητούν τα ΤΑΕ για να δουν τη στέγαση. Υπήρχε μια κουβέντα με τον κύριο Περάκη για αυτή τη διαδικασία. Συζητούν το θέμα των κινητών μονάδων σε όλο τον νομό που θα μπορούν να περιέρχονται και να ισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας. Συζητούν επίσης όταν ολοκληρωθούν οι φυλακές για τμήμα μεταγωγών εδώ, για να μπορούν να στηρίξουν το θέμα των φυλακών. Αυτά μας είπαν. Είναι δικές τους απόψεις. Εμείς επιμείναμε. Θεωρούμε, παρόλα αυτά που μας είπαν, ότι πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας, πρέπει να διεκδικήσουμε την παραμονή του αστυνομικού τμήματος και ο νέος αστυνομικός διευθυντής θα πρέπει να δει πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα, ώστε και το αίσθημα ασφάλειας να ισχυροποιήσουμε, η παρουσία της αστυνομίας να είναι τακτική και βεβαίως να μην κλείσει από ένα τόπο που έχουν τα δικαστήρια, έχουν τις φυλακές κλπ. Και που δεν νομίζω ότι είναι η εποχή που όλα αυτά βοηθούν σε κάτι. Αντιθέτως, όπου καταργήθηκαν, ΣΥΣΗ, ΕΛΟΥΤΑ κλπ, εμείς αστυνομία δεν είδαμε.
Τρέχουν οι άνθρωποι της αστυνομίας διότι προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες και υπερβάλλουν αυτούς, αλλά προφανώς δεν φτάνουν. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε συνεχώς. Ιδιαίτερα στην ένταση της σεζόν, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Θέλουμε ενίσχυση. Και προφανώς με το κλείσιμο υπηρεσιών δεν νομίζω ότι επιτυχάνουμε κάτι. Άρα λοιπόν παραμένουμε στο αίτημά μας ότι το αστυνομικό τμήμα πρέπει να παραμείνει, να λειτουργεί και να στηρίξει εδώ την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουνενάκη. Να καλέσουμε τον κύριο Καρατσή να μας πει και αυτά τα δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι τα πιο πολλά έχουν λεχθεί, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Η ουσία και αυτό που κατάλαβα εγώ όταν πήγαμε στο Γενικό Γραμματέα στην Αθήνα είναι ότι η απόφαση ήταν ήδη γυμμένη και ήταν μια απόφαση η οποία προήλθε και βεβαίως από τις υπηρεσίες όπως είπε και ο Δήμαρχος και ο κ. Κουρνάκης, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης. Έτσι μας είχε πει ο Γραμματέας. Ότι με κάποιους φορείς έχει συζητηθεί. Αυτό προφανώς είναι ένα πρόβλημα. Γιατί ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου το θέμα ήταν γνωστό. Είμαστε τώρα προς το τέλος Φεβρουαρίου, δηλαδή τρεις μήνες μετά. Και μαθαίνουμε τελευταία ότι πράγματι στον ανατολικό νομό της Κρήτης παραμένει και δεύτερο τμήμα, το οποίο απλώς μετακινήθηκε λίγο ανατολικότερα. Δηλαδή από Μακρύγια εδώ προς Λιθύνες. Για να μην μασάμε τα λόγια μας. Είναι γνωστό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάλι ήρθαμε δεύτερη. Δηλαδή μετά τα γεγονότα. Μετά που πάρθηκε η απόφαση. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ήταν δεδομένο αυτό που μας είπε ο γραμματής, ήταν καθαρό. Ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες συμφώνησαν αφού έγινε η πρόταση αυτή. Προφανώς για να εξοικονομηθεί προσωπικό, αλλά εάν πραγματικά είναι 2-3 αστυνομικοί που λείπουν, γιατί προφανώς λείπουν πολύ περισσότεροι, δεν θέλετε το πρόβλημα. Και αν αυτοί είναι οι τρεις, οι οποίοι θα είναι σε ένα περιπολικό να κάνουν βόλτες σε όλα τα χωριά, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Γιατί αυτό μου θυμίζει τα νοσοκομεία που λέγανε να φοράει κάποιος μια μπλούζα και δεν πέρασε. Δεν φτάνει αυτό, δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιπολικού που θα πάει στη Φουρνή να πιει ένα καφέ και μετά στο Σύστημα να πιει ένα δεύτερο καφέ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι λίγο διαφορετικά. Για να μην μακρηγορώ, ασφαλώς και θα επιμείνουμε. Και κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί και να διερευνηθεί το θέμα του σταθμού στο νόμο στη Σεβία. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι. Τώρα όμως, όχι αφού ολοκληρωθεί και τυπικά και ουσιαστικά. Διότι αν να γίνει κάτι, να γίνει τώρα. Διαφορετικά, πάλι θα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καρατσή. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πάνταλο, δεν θα σας κουράσω, υπόθηκαν αρκετά. Θα σταματήσω όμως σε τρία ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε, και το λέω με την καλή έννοια, να σταματήσουμε να συζητάμε για τα ΤΕΕ, γιατί ίσως αυτή θα είναι μια δικαιολογία αργότερα να μας πούνε, να εντάξει, πήραμε το αστυνομικό τμήμα, αλλά σας φέραμε τα ΤΕΕ. Που όπως είπε και ο Δήμαρχος, όπως έχουν πει και οι προηγούμενοι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Επίσης, μία άλλη παρατήρηση, κύριε Δήμαρχε, το αποτέλεσμα δεν το φέρνουν οι βουλευτές. Γιατί αν το φέρναν οι βουλευτές, ήδη θα είχε λυθεί. Το αποτέλεσμα το φέρνει αυτό, η Λαϊκή Συνέλευση. Και εδώ θα συμφωνήσω με το Σεβασμιότατο ότι αυτή η αίθουσα απόψε έπρεπε να είναι πατητή. Μόνο με τη Λαϊκή Βούληση μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Βρίσκουν δικαιολογίες, και αυτή είναι η πραγματικότητα βέβαια, διότι οι προηγούμενοι κάνανε απολύσεις, δεν κάνανε προσλήψεις, πράγματι δεν υπάρχει προσωπικό ούτε στην αστυνομία, ούτε στα νοσοκομεία, ούτε σε υπηρεσίες και γι' αυτό ήταν μία τακτική, γι' αυτό κλείνανε τη μία υπηρεσία πάνω στην άλλη. Να σταματήσουν λοιπόν αυτές τις δικαιολογίες και να αυτό, βέβαια αυτά τα πρέπει να σας πω για τους παλιότερους, ότι δεν πρέπει να πέφτουν και από τα σύννεφα. Αυτά ήταν μέρος και του Καποδίστρια και του Καλλικράτη, που εμείς από την αρχή είχαμε διαφωνία για όλα αυτά τα ζητήματα. Ο Καλλικράτης μπήκε στα ΙΚΑ, μπήκε στις εφορίες, μπήκε στα αστυνομικά τμήματα, μπαίνει στο νοσοκομείο. Είναι τυχαίο αυτό που τώρα τελευταία
πάνε να μεταφέρουν τις ευθύνες ή μάλλον πράγματα του νοσοκομείου στο Δήμο χωρίς πόρους και χωρίς τέτοια πράγματα, θα περιμένουμε πολλά χειρότερα. Εγώ ξαναλέω για άλλη μια φορά, δεν θα σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι μας έχουν καλύψει περισσότεροι. Να συγχαρώ εδώ το τοπικό διαμέρισμα για την Λαϊκή Συνέλευση αυτή. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό, ανεξάρτητα αν έχουμε ορισμένες διαφορές για το θέμα αστυνομίας-αστυνόμευσης, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εμείς πάντως θα είμαστε στο πλευρό της Λαϊκής Κοινωνίας. Ευχαριστώ.